πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ στο Γεώργιος Παπαδριέλης η ημερίδα για τις αλλαγές του κανονισμού ποδοσφαίρου για το 2019-2020. Η Επιτροπή Διατησίας σε συνεργασία με την ΕΠΣ Θράκης παρουσίασαν όλους τους νέους κανονισμούς σε παράγοντες και προπονητές. Η Επιτροπή Διατησίας έχει σκοπό να κάνει και άλλες ημερίδες με σκοπό όλοι που ασχολούνται γύρω από το ποδόσφαιρο να μάθουν τους νέους τροποποιημένους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Μιλήσαμε με τον Βασίλη Γαβριηλίδη, ένας από τους εκπαιδευτές της Επιτροπής Διατησίας. Η FIFA φέτος έχει κάνει πάρα πολλές και σημαντικές τροποποιήσεις στους κανόνες παιχνιδιού 19-20. Ήδη μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 επαναλαμβανόμενα μαθήματα στους διαιτητές ώστε να μπορέσουν να αφομοιώσουν αυτούς τους κανονισμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ και σημαντικοί, αναφέρω και πάλι. Σήμερα εδώ πέρα κάνουμε μια ημερίδα στους παράγοντες και στους προπονητές, τους οποίους θεωρώ ότι είναι ο συνδετικός κρίκος με τους παίκτες, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να αφομοιώσουν αυτούς τους κανονισμούς και τις αλλαγές που γίνανε. Δεν στεκόμαστε εδώ. Ήδη, αν έχετε προσέξει την ανακοίνωση που βγάλαμε σαν Επιτροπή Διαιτησίας, είμαστε στη διάθεση της κάθε ομάδας, επειδή έχουμε και 6 πιστοποιημένους εκπαιδευτές και είμαστε στη διάθεση όλων των ομάδων, όπου θέλουν, σε όποιο χώρο θέλουν και όποια ημερομηνία θέλουν, μπορούμε και εκεί πέρα να πάμε να κάνουμε μαθήματα και στους ίδιους τους παίκτες και ό,τι απορίες έχουν τα παιδιά να μπορέσουν να τα λύσουν. Ο κύριος Γαβριηλίδης μας μίλησε για ποιες είναι οι κομβικές αλλαγές πλέον από εδώ και πέρα, ενώ μας τόνισε πόσο γίνεται ευκολότερο το έργο των διαιτητών με τους νέους κανονισμούς. Αλλαγές υπάρχουν πάρα πολλές. Ξεκαθαρίζει η υπόθεση περίπου με το χέρι σε αρκετά σημεία. Αλλάζει το ελεύθερο διαιτητή. Ξεχνάμε πλέον το ελεύθερο διαιτητή με 2 αντίπαλους παίκτες. Πλέον γίνεται με έναν παίκτη και θα πούμε εδώ πέρα ποιες είναι οι προϋποθέσεις που γίνεται το ελεύθερο διαιτητή. Παίζει η μπάλα τώρα πλέον όταν εκτελείται ελεύθερο λάκτισμα ή αποτέρματος λάκτισμα μέσα στην περιοχή πέναλτι από τον αμυνόμενο. Και άλλες πολλές τροποποιήσεις, τις οποίες θα τις αναφέρουμε εδώ πέρα πιο ασήμαντες λίγο. Το έργο των διαιτητών θεωρώ ότι γίνεται πιο δύσκολο ακόμη. Όμως, αυτό που βλέπω εγώ, η φιλοσοφία που είναι αυτών των τροποποιήσεων και των αλλαγών, είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη δικαιοσύνη. Και υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτές τις τροποποιήσεις που γίνανε. Τέλος, ο Βασίλης Γαβριηλίδης μας τόνισε και το παράπονό του απέναντι στους ανθρώπους που ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ και 3 χρόνια. Εγώ το λέω κάθε φορά, όποτε βρίσκω την ευκαιρία. Δυστυχώς. Και το παράπονο μας είναι ότι δεν μας έχει καλέσει ούτε μία ομάδα για να πάμε να κάνουμε μαθήματα. Και μάλιστα τους ενημερώσαμε κιόλας για να τους εξυπηρετήσουμε ότι όταν τελειώνει η προπόνηση να έχουμε συνεννοηθεί. Μόλις τελειώσει η προπόνηση, απλώς θέλουμε μία αίθουσα. Έχουμε εμείς τα τεχνολογικά υλικά και το προτζέκτορα και το λάπτοπ και το πανό. Να τα μεταφέρουμε εκεί πέρα οπουδήποτε είναι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως η πικρία μας είναι και το παράπονο μας ότι δεν μας έχει καλέσει καμία ομάδα. Αυτό το αναφέρω με πικρία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ κύριε.